Στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί για τις εκλογικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων και των δημοσίων λειτουργών που μετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και τα οδηπορικά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Τάσου Γιαννίτση. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί για τις εκλογικές αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων και των δημόσιων λειτουργών που μετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και τα οδηπορικά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Τάσου Γιαννίτση. Όπως αναφέρει, σχετική απόφαση τα 20 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τη χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και των οδηπορικών εξόδων των εφόρων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι αποζημιώσεις είναι μειωμένες σε αυτές τις εκλογές κατά 45%. Στόχος του Υπουργείου, όπως έχει επισημάνει επανειλημμένος ο Τάσος Γιαννίτσης, είναι να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν πραγματικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών.